Υποδεχόμαστε το καινούριο που έρχεται και αποχαιρετάμε το παλιό που φεύγει. Κάναμε το μεγάλο βήμα. Την προσπάθεια μας την πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Μια μεγάλη νίκη για την Τρίπολη και τα χωριά μας. Το ποτάμι δεν γύρισε πίσω. Ο Δήμος Τρίπολης προχωρά μπροστά. Το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών μας βρήκε νικητές. Αυτή προχώρα στην Δημαρχία τώρα! Αυτή προχώρα στην Δημαρχία τώρα! Αυτή προχώρα στην Δημαρχία τώρα! Αυτή την Κυριακή κερδίζει η Τρίπολη. Κερδίζουν τα χωριά μας. Σήμερα πανηγυρίζουμε μια μεγάλη νίκη. Αυτή η νίκη θα είναι των δημοτών και των τοπικών κοινωνιών. Αυτή η νίκη θα είναι μεγάλη, όπως και το όραμα που έχουμε για την Τρίπολη του αύριο. Είναι κοντά μας ο άνθρωπος που μας ενώνει, ο άνθρωπος που μας οδήγησε στη μεγάλη νίκη αυτή, ο άνθρωπος που θέλει και μπορεί να κάνει πράξη το όραμα όλων των δημοτών, ο επικεφαλής του Συνδυασμού Τρίπολη Πρωτεύουσα του Μοριά, ο δήμαρχός μας, ο Δημήτρης Παυλής. Όλοι σήμερα εδώ στην κεντρική πλατεία της πόλης είμαστε για να πανηγυρίσουμε μια μεγάλη νίκη, μια νίκη δική μας, μια νίκη για το λαό μας, μια νίκη για τον Δημήτρη Παυλή. Υπαδεχτείτε τον όλοι μαζί! Η Τρίπολη σήμερα άλλαξε σελίδα. Σας το είχαμε υποσχεθεί και το κάναμε πράξη. Η ανατροπή που ήθελαν οι πολίτες στην πόλη και τα χωριά μας έγινε. Αυτή είναι μία ανατροπή δημιουργίας, διαφάνειας και ισοτιμίας. Απευθυνόμενος σε όλους τους πολίτες της Αρκαδικής Πρωτεύουσας, θέλω να σας πω ότι αυτή η νίκη στο Δήμο Τρίπολης είναι μεγάλη, αλλά δεν έχει νικητές και ηττημένους. Εμείς κοιτάμε μπροστά, θέλουμε όλους τους πολίτες κοντά μας. Δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς. Τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι μεγάλα. Δηλώνουμε προς κάθε πλευρά ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη διοίκησης του Δήμου Τρίπολης και να οδηγήσουμε αυτό το τόπο ψηλά, εκεί που του αξίζει. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την στήριξη στον συνδυασμό Τρίπολη Πρωτεύουσα του Μοριά. Πάμε όλοι μπροστά. Από αύριο γράφουμε τη δική μας ιστορία στο Δήμο Τρίπολης. Αυτή η νίκη είναι η νίκη των πολιτών και της κοινωνίας. Ξαναλέω για μία ακόμα φορά ότι ήρθαμε στο Δήμο της Τρίπολης για να ενώσουμε δυνάμεις. Ήρθαμε για να δώσουμε προοπτική σε αυτό το τόπο και να φέρουμε ξανά
το χαμόγελο στα χείλη όλων των περήφανων δημοτών. Αυτή τη νίκη τη χρωστάγαμε στην πόλη και στα χωριά μας. Τη χρωστάγαμε στο μέλλον μας που είναι τα ίδια τα παιδιά μας. Έχω πλήρη συνέστηση του μεγάλου βάρους που αναλαμβάνω. Από αύριο κιόλας θα πιάσουμε δουλειά. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και τον καθένα προσωπικά για τον αγώνα που κάνατε. Ήταν ένας αγώνας έτοιμος και καθαρός. Αυτό το ταξίδι ήταν όμορφο και το απολαύσαμε όλοι μαζί. Αυτό το ταξίδι έφτασε στο τέλος του με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Από αύριο κάνουμε όλοι μια καινούρια αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας. Ευχαριστώ όλα τα στελέχη του συνδυασμού μας, αλλά και όλους τους συνεργάτες που με στήριξαν όλο αυτό το διάστημα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλες εκείνες τις δυνάμεις που συμπορεύσαν μαζί μας τον δεύτερο γύρο και κατέθεσαν. Με τον αγώνα και την παρουσία τους για να συνεισφέρουν και αυτοί βέβαια σε αυτή τη μεγάλη νίκη που ανήκει σε εσάς όλους και σε κανέναν άλλον. Μπράβο! Παπλή, προχώρα στη Δημαρχία τώρα! Παπλή, προχώρα στη Δημαρχία τώρα! Σας ευχαριστώ όλους. Και απευθύνω και προσκλητήριο βέβαια προς την έτερα πλευρά τον κύριο Σμυρνιώτη, τον οποίο θέλω να συνεργαστούμε και θα συνεργαστούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε και να τον ενημερώσω ότι μέχρι την ημέρα που θα παραλάβουμε την 1η Σεπτέμβρη πρέπει να λειτουργήσει πραγματικά ως ένας διαφορετικός gentleman σε αυτό το οποίο προσφέρει στους πολίτες μας και συμπολίτες μας. Δεύτερες σκέψεις δεν χωρούν. Τους είχαμε προειδοποιήσει. Να είστε καλά όλοι. Παραγυρίστε γιατί είναι δική σας αυτή η νίκη. Εμείς απλά είμαστε το κερασάκι στην τούρτα. Χωρίς εσάς δεν μπορούσε να γίνει απολύτως τίποτα. Να είστε καλά, σας αγαπώ. Χώρα στη Δημαρχία τώρα! Παυλή! Χώρα στη Δημαρχία τώρα! Παυλή! Χώρα στη Δημαρχία τώρα! Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και την γυναίκα μου για την ανοχή της. Και βέβαια τα παιδιά μου. Πιστέψτε με, είναι πολύ δύσκολο για έναν οικογενειάρχη να μπορούν οι δικοί του άνθρωποι να υπομένουν αυτά που υπέβαλαν οι δικοί μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
θα ήταν λάθος μου να ξεχάσω δύο συνεργάτες μου, όπου το 2010 δεν με εγκατέλειψαν ποτέ και στήριξαν αυτή την προσπάθεια 3,5 χρόνια. Είναι ο Πάρης Ορφανός και Δεσποινίδα Γλυκοπούλου. Χωρίς αυτούς ίσως να μην είμαστε σήμερα εδώ. Και τους αξίζει πραγματικά χειροκρότημα. Στους συνεργάτες μου που συνταυτιστήκαμε σε, σε αυτή την παράταξη, τα 202 άτομα, θέλω να τους συγχαρώ προσωπικά τον καθένα και να τους πω, αυτοί που έφεραν τους λιγότερους σταυρούς είναι οι μεγάλοι νικητές για τη σημερινή μέρα. Μια νέα σελίδα λοιπόν ξεκινάει στο Δήμο μας. Αυτά που είπαμε δημοσίως και στην τηλεόραση και όπου πήγαμε, θα ξέρετε ότι θα τηρηθούν κατά γράμμα. Θα μας δοθεί βέβαια η δυνατότητα να τα ξαναπούμε πολλές φορές. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, εσείς είστε όπως είπα νικητές. Εσείς είστε αυτοί που σήμερα πανηγυρίζει ο Δήμος Τρυπόλεως, τα χωριά μας, η πόλη μας και τα 78 χωριά. Να είστε καλά όλοι.